Καλημέρα σας. Τι άλλαξε από χθες μέχρι σήμερα και σήμερα χαρακτηρίζεται παράνομη η πράξη της Τουρκίας? Γιατί χθες ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι προφανώς για λόγους προπαγάνδας και με ευκαιριακές σημαίες δεν γίνεται εξωτερική πολιτική, θεωρώντας ότι δεν έχει γίνει κάτι παράνομο στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Τι άλλαξε από χθες μέχρι σήμερα και λέμε ότι είναι παράνομη η είσοδος της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, αν δεν κάνει έρευνες? Ξέρετε, τα τεχνικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις έρευνες, η τεχνική όρη, η υφαλοκρηπίδα, η θαλάσσια ζώνη, η αιγελίτιδα ζώνη, είναι ζητήματα τα οποία είναι πολύ σύνθετα τεχνικά και πολλές φορές αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις τεχνικά, θα μπορούσαμε να κάνουμε τη συζήτηση αν τεχνικά, θέλετε, γιατί, αλλά είναι προφανές ότι είναι δύσκολα τεχνικά θέματα. Εκείνα τα οποία θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Είναι προφανές ότι υπό τις συνθήκες που γίνεται ο περίπλους του ερευνητικού σκάφους με τη συνοδεία μεγάλου μέρους του τουρκικού στόλου, καθιστά απολύτως αδύνατη την σεισμική έρευνα. Άρα αυτό το οποίο δεχόμαστε είναι ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για έναν περίπλο ο οποίος δεν έχει ωφέλιμο ερευνητικό αποτέλεσμα. Παρά τα αυτά, ναι, το γεγονός ότι δεσμεύθηκε μέρος της υφαλοκρηπίδας της ελληνικής για να χρησιμοποιηθεί για τις έρευνες αυτές, δεν πάβει να αποτελεί μια σοβαρότατη επιθετική πράξη, και για τον λόγο αυτό υπήρξε μόνο η ανάπτυξη η οποία εκδόθηκε. Μόνο η ναύτεξ θεωρείται εχθρική πράξη ή και η προσπάθεια έρευνας? Γιατί έχει ποντίσει καλώδια το Ούρους Ρέις. Η πόντιση καλωδίων, όπως γνωρίζετε, είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε έρευνα. Είναι αναγκαίο, αλλά δεν είναι καθόλου επαρκές. Όπως γνωρίζετε, για να υπάρξει έρευνα, θα πρέπει να υπάρξει μια απόλυτη θαλάσσια τάξη. Είναι αδύνατη η πραγματοποίηση έρευνας υπό τις συνθήκες αυτές με περιπλέοντα σκάφη μεγάλου αριθμού. Είναι αδύνατο να υπάρξει πραγματικό και ωφέλιμο αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε έρευνα. Και μόνο βεβαίως το γεγονός ότι υπήρξε η δέσμευση αυτής της μεγάλης έκτασης για τις έρευνες συνιστά αμυγώς επιθετική πράξη εκ μέρους της Τουρκίας. Κάτι ακόμα, εμείς κύριε απαντούμε όπως πρέπει με ανάλογα μέσα. Για τα άλλα κόμματα. Διατυπώνεται από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, η άποψη ότι η Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία για την ΑΟΣ, ναι μεν έχει θετικές δυνατότητες, ωστόσο αποτελεί για την Ελλάδα εν μέρη υποχώρηση, εις ό,τι αφορά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα δικαιώματα, να το πω έτσι, νησιών, όπως η Κρήτη για παράδειγμα. Το βλέπετε αυτό εσείς έτσι? Αποτελεί νομικό προηγούμενο, προβληματικό στοιχείο, προβληματικό, εάν αύριο πας να κάνεις με την Τουρκία συζήτηση για ΑΟΣ? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι αν αντιλαμβάνομαι καλά τα πράγματα, δεν υπάρχει μια ενιαία θέση στην αξιωματική αντιπολίτευση σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Κοντιάς το είπε αυτό, να το πούμε. Για την μία εκδοχή της θέσης αξιωματικής αντιπολίτευσης που αμφισβητεί την χρησιμότητα, τη σκοπιμότητα της συμφωνίας με την Αίγυπτο, να την σχολιάσω. Θα ήθελα να επισημάνω ότι γενικά όταν συζητούμε ζητήματα τα οποία αφορούν εθνικά ευαίσθητα θέματα, καλό είναι να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, να μην τα βάζουμε όλα στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης, διότι αυτά μπορεί να αξιοποιηθούν και από την απέναντι πλευρά, και για τον λόγο αυτό διαχέονται πολύ εύκολα και σε τουρκικά μέσα αυτού του τύπου οι δηλώσεις, οι οποίες, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ πρόχειρες. Εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Η συμφωνία με την Αίγυπτο αποτελεί ένα κρισιμότατο σταθμό στην ελληνική διπλωματία και στρατηγική συνολικά στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών. Και τούτο διότι πρόκειται για μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά εξουδετερώνει λόγω της επικάλυψης στο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο μπορεί να ήταν παράνομο και ανυπόστατο, αλλά θα μπορούσε να παγιωθεί ως κεκτημένο και να δημιουργήσει μια προβληματική κατάσταση. Το τουρκολιβικό μνημόνιο, χάρη και στην πολύ ισχυρή ενεργητική διπλωματία της ελληνικής πλευράς, δεν δημοσιεύθηκε, δεν πρωτοκολλήθηκε, δεν αναρτήθηκε, αλλά αυτό δεν αποκλειόταν στο μέλλον, άρα θα έπρεπε να σπεύσει η ελληνική διπλωματία, και αυτό έπραξε και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά την ουσία των υποθέσεων, εκείνο το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι πρόκειται για μια συμφωνία η οποία ήταν απολύτως δίκαιη, αναλογική και εύλογη, κατοχύρωσε τα δικαιώματά μας, δεν αποκλείει την επέκταση των θαλασσίων ζωνών με συμφωνία των μερών, οριοθέτησε μια περιοχή η οποία στην πραγματικότητα απολύτως αδρανοποιεί το τουρκολιβικό μνημόνιο,
Και για τον λόγο αυτό, άλλωστε, υπήρξε και αυτή η αμετροεπής αντίδραση εκ μέρους της Τουρκίας. Η καλύτερη απόδειξη για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της σύναψης της συμφωνίας αυτής ήταν ακριβώς η αντίδραση της Τουρκίας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Ήταν μια τέτοια μέρα που είναι μια κρίσιμη μέρα διπλωματικά και πολιτικά και το ξέρουμε και το εκτιμούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα και αύριο θα έχουμε πολλά και νεότερα. Έτσι. Ήταν ο Υπουργός της Επικρατείας, ο κ. Γραβιά.